Ακούσαμε βέβαια εδώ τους εκπροσώπους των φορέων που ήρθαν σήμερα, θειασότητες βέβαια των επαγγελματικών ταμείων, και δεν περιμέναμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό πέρα από επιχειρήματα για την ενίσχυσή τους, για την διόρθωση ζητημάτων που τους απασχολούν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται να ενσωματώσει αυτή την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη 2016-2341, για τα ιδρύματα επαγγελματικών στεξιδιωτικών παραγών. Τι έρχεται να υπηρετήσει η ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία? Ρητορικό το ερώτημα, όπως οφείλω να πω, γιατί την απάντηση την ξέρουν όλοι. Έρχεται να υπηρετήσει τις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομήλων, όπως αυτές εκφράζονται από τους εκπροσώπους τους και κυρίως τον ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ είναι γνωστό ότι υιοθέτησε τη μελέτη της διανέωσης οργανισμού έρευνας και ανάλυσης, πρέπει να πούμε, του πρώην Προέδρου του ΣΕΒ, του κ. Δασκαλόπουλου, για το ασφαλιστικό σύστημα. Τη μελέτη αυτή, κύριε, την εκπώνησε ο γνωστός θειασότης της ειδικής ασφάλισης του μοντέλου Πινεσέτ, ο κ. Νεκτάριος. Ποια είναι η προσέγγιση όλων αυτών για το ασφαλιστικό σύστημα? Το θεωρούν ως ένα από τους δράκους, λέει, που εμποδίζουν την ανάπτυξη. Και τι κάνουν με το πολιτικό τους προσωπικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας? Θέλουν να το σκοτώσουν αυτό το δράκο. Αυτοί που το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης το θεωρούσαν αγελάδα και το στράγγισαν, αφού έφαγαν εκατοντάδες δις ευρώ από θεματικά, τα έκαναν κεφάλαιο για τους επιχειρηματίες με τη μορφή δανεικά και αγύριστα, τώρα το χαρακτηρίζουν δράκο. Από θεματικά που δημιουργήθηκαν από τις φορές και έπρεπε να πάνε για συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων. Με τις κυβερνήσεις που εναλλάσσονταν μέχρι σήμερα, στέρισαν από την κοινωνική ασφάλιση πάνω από 200 δις ευρώ που θα μπορούσαν να καλύψουν τέτοιες συντάξεις και παροχές προς ασφαλισμένους που θα διασφάλιζαν πράγματι τις ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης αλλά και ασφάλειας από κινδύνους. Αυτές οι ανταγωνιστικές αντιασφαλιστικές αναδιαρθρώσεις υλοποιούνται από τις πολιτικές δυνάμεις του κεφαλαίου. Αποτελούν τις διρεκτίβες, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί τον συλλογικό εκφραστή των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτές οι πολιτικές οδήγησαν στην καταβαράθρωση ασφαλιστικών ταμείων και συντάξεων. Αυτές οδηγούν στα επαγγελματικά ταμεία, στα οποία οι ασφαλισμένοι θα δίνουν τις καθορισμένες εισφορές που θα τζογάρονται και αν η επένδυση αποδώσει μπορεί να έχει και κάποια παροχή. Αυτό τα ακούσαμε σήμερα και από τους εκπροσώπους των επαγγελματικών ταμείων εδώ. Τα επαγγελματικά ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν τις εισφορές δεν δεσμεύονται ούτε θα δίνουν εγγύηση για το ύψος συντάξεων που θα πρέπει στο μέλλον να αποδοθούν στους ασφαλισμένους. Οι εργαζόμενοι δεν θα είναι ασφαλισμένοι, αλλά επενδυτές που θα πρέπει να μελετούν την αγορά, θα στοιχηματίζουν τον κόπο τους πάνω σε χρηματιστηριακές επιλογές. Αυτή είναι και η μεγάλη ανατροπή που επιχειρείται στην ασφάλιση μέσα από την προώθηση και αυτών των σχημάτων. Θέλουμε να σημειώσουμε και να πληροφορήσουμε την εργατική λαϊκή οικογένεια ότι η πείρα από τέτοια ταμεία, όπως τις τράπεζες, το ταπλιτά, το ΕΤΑ, το ΛΕΠΕΤΕ, καθώς και άλλα, οι τράπεζες με τη στήριξη των κυβερνήσεων τα κατάργησαν και οι εργαζόμενοι έμειναν στον άσο, όπως λέει ο λαός μας, χωρίς συντάξεις, χωρίς παροχές. Αυτά είναι λοιπόν τα ιδρύματα τα οποία έρχεστε σήμερα να νομοθετήσετε και να ενισχύσετε. Αυτή είναι η πορεία αυτών των σχημάτων. Καμιά εγγύηση δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση δεν δίνει καμιά απάντηση στους χιλιάδες συνταξιούχους τραπεζοϋπάλληλους, για παράδειγμα, που έχουν μείνει στον άσο, και έρχεται σήμερα να ενισχύσει αυτή την προοπτική τέτοιων ταμείων που θα είναι αμφισβητούμενα τέλος πάντων στο μέλλον. Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και οι αποδόσεις του εξαρτώνται από την πορεία της καπιταλιστικής οικονομίας. Οι αποδόσεις δεν είναι σίγουρες. Ενώ μια κρίση μπορεί να πτωχεύει στα ταμεία, οι αιματηρές θυσίες που απαιτούνται να κάνει κάποιος εργαζόμενος για να αποκτήσει μέσω αυτών των ιδρυμάτων τον ΙΕΣΠΟ, όπως λέγονται, όπως τα χαρακτηρίζει η οδηγία και το νομοσχέδιο, δηλαδή σύνταξη, υγεία και προστασία, είναι στον αέρα. Αυτό έχει αποδειχτεί εκτός των παραπάνω παραδειγμάτων που είπαμε και με την ένωση της ΕΠΑ, τη Μάσγουρ στην Αγγλία, το στεξιδιωτικό πρόγραμμα ΣΠΗ στη χώρα μας. Αυτά τα ιδρύματα τα οποία σήμερα
νομοθετείται ενσωματώνοντας την οδηγία, αποτελούν τις νέες αγελάδες των επιχειρηματικών ομίλων που θα τις τραγίσουν στο μέλλον, οδηγώντας τους ασφαλισμένους ξανά στην απόγνωση. Αυτά όμως είναι η πραγματική δράκη για τους ασφαλισμένους, τους εργαζόμενους, αυταπασχολούμενους, της πόλης και της υπαίθρου, που θα είναι ανασφαλής και έρμεα των αγορών. Αυτά στηρίζει η απαξιωμένη, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Την ακούσαμε και σήμερα εδώ. Αξιοποιούν λοιπόν οι βιομήχανοι και το πολιτικό τους προσωπικό την ηγεσία της ΓΕΣΕ, που την στήριξαν με όλους τους τρόπους για να βγει από το αδιέξοδο, για να συνεχίσει με το ρεαλισμό λοιπόν, να υπηρετεί τη στρατηγική τους. Κύριε Κατσότη, ξεκινάει η ψηφοφορία κάτω. Να πάμε τώρα, ναι. Ο... Η ΓΕΣΕ, αντί να προβάλλει την ανάγκη υπεράσπισης. Ένα λεπτό, κύριε Κατσότη. Να τελειώσω εγώ. Ναι. Η ΓΕΣΕ, λοιπόν, αντί να προβάλλει την ανάγκη υπεράσπισης της γεωργικής ασφάλισης, να διεκδικεί στην κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, την επιστροφή όλων των κλεμμένων, να πληρώνουν κράτος και εργοδοσία, να διεκδικηθούν συντάξεις κάλυψης των αναγκών των ταξιούχων, ανοίγει το δρόμο και με τη σημερινή θέση της, που βέβαια είναι αποτέλεσμα όλου του συμβιβασμού και της συνέλευσης, της παράδοσης ασφάλισης στους χρηματοπιστωτικούς ομίλους, στις ασφαλιστικές εταιρείες, και που αποτελεί βέβαια ένα πάγιο αίτημα των επιχειρηματικών ομίλων. Θέλουμε να σημειώσουμε και να ακούσουν οι εργαζόμενοι, αυταπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, ότι όπου αναπτύσσονται τα επιχειρηματικά ταμεία, αποδυναμώνεται σημαντικά η δημόσια κύρια ασφάλιση. Το χτίσιμο των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης βασίζεται στο ξεθεμελίωμα της δημόσιας ασφάλισης. Προωθείται εντατικά και γοργά η σχεδόν γενικευμένη ιδιοποίηση κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό υπηρετούν οι διαδοχικοί νόμοι από το 1990 ως σήμερα. Αυτό υπηρετεί και η κοινή σας στρατηγική και τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα, η στήριξη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πείθει κανένα με το παρόν στην ενσωμάτωση της οδηγίας που είπε σήμερα. Πρωτοστάτησε με τα στελέχη του συνείδηση επαγγελματικών ταμείων. Η πολιτική του δεν είναι άγνωστη. Ο λαός έχει πρόσφατη πείρα από τον νόμο Λεμιτόμο, τον νόμο Κατρούγκαλου, όπως ονομάστηκε, που ενσωμάτωσε όλους τους προηγούμενους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και υιοθετήθηκε πλήρως με κάποιες συμπληρώσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Νομοθετικό πλαίσιο που ικανοποιεί πλήρως τους επιχειρηματικούς ομίλους που στηρίζουν την ιδιωτική ασφάλιση και κάθε άλλη αξίωσή τους. Η αστική πολιτική απαξιώνει το δημόσιο σύστημα, πασχίζει να οθεί τους εργαζόμενους σε διάφορα κεφαλαιοποιητικά συστήματα με προτεραιότητα τους χρηματοπιστωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους για παροχές και υπηρεσίες της κοινωνικής ασφάλισης, τέτοιες που θα ικανοποιούν αυτούς. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί. Τα αιτήματα των εργαζομένων, των ασφαλισμένων είναι γνωστά. Καμιά μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, που θα σημαίνει νέα μείωση του μισθού των εργαζομένων, πλήρη αποκατάσταση όλων των περικοπών της 13ης και 14ης σύνταξης, αυξήσεις και όλα αυτά που έχουν ακουστεί. Τα αιτήματα αυτά τα στηρίζει το ΚΚΕ, θα είναι μπροστά στην οργάνωση των αγώνων ενάντια στην ιδιωτική ασφάλιση, ενάντια σε αυτά τα ιδρύματα για κοινωνική ασφάλιση δημόσια, υποχρεωτική, πανεγραμματική. Ναι, είπαμε, δεν χρειάζεται. Είναι η ψηφοφορία κάτω. Τελειώνουμε. Θα μπορούσαμε να πάει λίγο πιο αργά, κύριε Πρόεδρε. Η ψηφοφορία. Να πείτε να πάει λίγο πιο αργά να τελειώσει η Επιτροπή. Δεν είναι στο δικό μας χέρι. Ναι, αλλά πρέπει να συνεννοείστε. Είστε στη διάθεση του Προέδρου. Τελειώνω λοιπόν. Ψηφίζουμε κατά, όπως είπαμε στο σχέδιο νόμου, επί της αρχής και επί όλων των άρθρων. Ευχαριστούμε.